και το πώς, πάμε στη τηλεφωνική μας. Παρακαλώ. Πάμε στον κύριο Ανδρέα μας. Καλημέρα κύριε Ανδρέα. Hello. Ναι, μας ακούτε. Ναι, καλημέρα. Ο Γιώργος έχει. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Ναι, τι ακριβώς θέλετε να ακούσετε κύριε Δημητρόπουλε. Ναι, θα ήθελα να δούμε γιατί έχουμε δανειστεί κιλοβατόρες από τα κατεχόμενα. Όπως γνωρίζετε, χτες υπήρχε ένα πρόβλημα στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Βασιλικού. Μια πυρκαγιά έθεσε σε κίνδυνο παρακείμενες μονάδες παραγωγής, των οποίων η παραγωγή μειώθηκε στο μισό από ό,τι ήταν. Δηλαδή είχαν σύνολο, παρήγαγαν 200 περίπου 60 μεγαβάτια και κατέβηκε η παραγωγή τους στα 120. Ήταν η ώρα της εθνικής, που προετοιμαζόμαστε για την εθνική ζήτηση. Πρώτου κινδύνου να απενεργοποιηθούν εντελώς οι δύο μονάδες αυτές, το κέντρο ελέγχου είχε λάβει τα μέτρα του, είχε δώσει εντολή στην αρχή ηλεκτρισμού να εκκινήσει 5 αεριοστρόβιλους ταχείας εκκίνησης, οι οποίοι θα μας έδιδαν περίπου γύρω στα 150 ΜΒ. Επειδή χρειαζόμασταν όμως ακόμα κάποια ΜΒ σε περίπτωση που δεν έφευγαν αυτές οι μονάδες, ζήτησαν και βοήθεια από τα κατεχόμενα, οι οποίοι προσφέρθηκαν και μας έδιδαν για περίπου μία ώρα 25 με 30 ΜΒ. Άρα λύσαμε το πρόβλημα. Σε περίπτωση που υποχρεωνόμαστε να αφαιρέσουμε μονάδες. Μάλιστα. Άρα το πρόβλημα λύθηκε κάπως με τη βοήθεια από τα κατεχόμενα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ουσιαστικά προληπτικά μας είχαν βοηθήσει. Ευτυχώς που δεν χρειάστηκε να αφαιρεθούν οι μηχανές αυτές, η μία και δύο. Αλλά όμως μας βοήθησαν την ώρα που την κρίσιμη στιγμή. Μάλιστα. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή. Καλή συνέχεια και ποτέ να μην έχουμε